κυρίες μου, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι είναι πολύτιμες οι ώρες σας και ο χρόνος σας και ότι δεν είναι πολύ εύκολο να αποχωριστείτε τον τόπο σας για πολλούς λόγους και ένα παραπάνω αυτή την περίοδο. Να, θα καρφώσω τώρα τη Ρουμπίνη που μας το έλεγε πριν, ότι της φαινόταν πολύ περίεργο που ξαφνικά βρέθηκε σε μια άλλη συνθήκη, σε ένα άλλο χώρο. Και ποια ήταν η επόμενη σκέψη σου? Τι κάνω εγώ εδώ? Γιατί δεν είμαι στο χωριό μου να βοηθήσω να κάνω κάτι? Αυτό είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι πλέον της καθημερινότητάς σας, έτσι. Ειδικά τον πρώτο καιρό, έτσι, τις πρώτες μέρες, δεν ήθελες να φύγεις καθόλου από εκεί. Καθόλου. Ποιες ήταν οι σκέψεις σας? Την πρώτη μέρα. Ναι, την πρώτη μέρα, τη μεγάλη. Εντάξει, η πρώτη μέρα ήταν, ήθελες ώρες για να συνειδητοποιήσεις αυτό που είχε γίνει. Τα πρώτα λεπτά ήταν ένα σοκ. Αυτό που αισθανόσουν είναι να μάθεις μην έχει πάθει κάποιος δικό σου κάτι. Mm. Γιατί με όλο αυτό που είχε συμβεί, αισθανόσουν ότι θα υπήρχαν θύματα σίγουρα. Θέλαμε λίγο χρόνο να δούμε τους αγαπημένους μας, αν είναι καλά. Περπατούσαμε στον δρόμο και κοιτούσαμε, είσαι καλά, είσαι εντάξει, οι γονείς μας, τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Οι πρώτες ώρες ήταν να μάθουμε αν είμαστε καλά, όλοι μας. Εσύ πού βρισκόσουν την ώρα του σεισμού? Στη δουλειά μου, στο γραφείο. Και πώς αντέδρασες, τι σκέφτηκες, αν προλαβαίνεις να σκεφτείς εκείνη την ώρα? Δεν πρόλαβα να σκεφτώ. Το μόνο που σκέφτηκα είναι ότι πρέπει να κρατούσα τους υπολογιστές έτσι, τις οθόνες των υπολογιστών, γιατί μπροστά σε δύο υπολογιστές εργάζομαι, για να μην πέσουν. Δεν σκέφτηκα καν να προφυλαχτώ από κάποιο. Έκανα έτσι δεξιά μου, έβλεπα τα κτίρια να πέφτουν, αριστερά ένα κόκκινο σύννεφο από τα άλλα κτίρια που έπεφταν. Και εκεί έμεινα, έτσι. Δεν μπορούσα να... Δεν ήξερα. Μετά ήταν η πρώτη σκέψη το παιδί μου. Mm. Ήταν σχολείο. Άφησα το γραφείο ανοιχτό και έφυγα και πήγα στο σχολείο για να δω το παιδί μου τι κάνει. Μετά το σύζυγο, μετά όλους τους υπόλοιπους έπαιρνα τηλέφωνα, τα τηλέφωνα μιλούσαν συνέχεια, γινόταν ένα... Ένας πανικός. Και προσπαθούσες να δεις ανθρώπους που έβλεπες κάθε μέρα, να δεις αν είναι καλά. Ναι, γιατί είναι στις θέσεις τους. Ναι, δηλαδή εγώ στο γραφείο που δούλευα έβλεπα απέναντι να πέφτει το μπαλκόνι και ταυτόχρονα να χαράζει ο τείχος και να πετάγονται άνθρωποι έξω, να ακούς τις βιτρίνες, τα τζάμια, τον ήχο να πέφτουν, σιρήνες. Και έλεγες, ποιον θα δω τώρα και θα είναι χτυπημένος. Αυτό το συνέστημα ένιωθες όταν βγήκες έξω. Εγώ βγήκα έξω στον δρόμο και προσπαθούσα να δω τι γίνεται. Που είναι πολύ ανθρώπινο, γιατί δεν είσαι ποτέ προετοιμασμένος γι' αυτό. Ποτέ. Γιατί ακόμα και αν ζούμε σε μια περιοχή που γεννά και μας δίνει σεισμούς, αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα τα δικά μας, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Εμείς, οι γενιές δικές μας δεν έχουν ζήσει κάτι αντίστοιχο σε τόσο μεγάλη έκταση καταστροφή. Ρουμπίνη, εσύ έχεις βρει τον τρόπο πια να αντιδράσεις κατά τη διάρκεια του σεισμού, γιατί δεν έχουν τελειώσει πια οι σεισμοί? Γενικά είμαι ψύχρεμη. Νομίζω ότι αντιδρώ καλύτερα από άλλους γύρω μου. Δεν υπάρχει και πολύ σωστή αντίδραση. Η σωστή αντίδραση είναι δηλαδή που βρίσκεις ακριβώς και να μην είσαι κάτω από αντικείμενα που ίσως μπορεί να σε επηρεάσουν. Γιατί να τρέξεις να πας που πηγαίνεις στο μαγαζί και έχει τζαμαρία απ' έξω, να βγεις λάθος κίνηση. Να πας προς τα πού, προς τα πέτρινα, και αυτή λάθος κίνηση. Οπότε προσπαθείς να δεις όσο προφυλαγμένη είσαι. Περάσατε το πρώτο σοκ, αυτό του είμαστε εμείς καλά, είναι τα παιδιά μας καλά, οι αγαπημένοι μας, οι φίλοι μας. Μετά περάσατε εσείς και εμείς παρακολουθούσαμε από πολύ κοντά και πολύ στενά όλοι να δείτε και να αναλογιστείτε ποιο ήταν το μέγεθος της καταστροφής, τι είχε συμβεί πια στα σπίτια σας, τι είχε συμβεί στα σπίτια των δικών σας, τι είχε συμβεί στις επιχειρήσεις σας. Mm-hmm. Και η ζωή σταμάτησε για ένα διάστημα. Ναι, έτσι είναι, πώς το λες. Μπήκε μια άνω τελεία. Για δύο εβδομάδες νομίζω ότι είχε σταματήσει ο χρόνος. Ας πούμε, στην εργασία μου δεν πήγαινα, γιατί έπρεπε να περάσω σε ενεργεία για να δούμε πώς είναι ο χώρος. Είχε σταματήσει ο χρόνος σε εκείνη τη μέρα. Γιατί μετά η επόμενη στιγμή είναι τώρα τι κάνουμε, αφού πλέον έχουμε διασφαλίσει ότι είμαστε όλοι καλά. Τώρα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν πρόβλημα. Αυτή ήταν η πρώτη σκέψη? Ναι, η πρώτη σκέψη ήταν, όπως είπαμε, να δούμε τους δικούς μας. Mm-hmm. Μετά όλη η παρέα, οι εθελοντές που είμαστε όλα τα χρόνια μαζί. Τι κάνουμε να βοηθήσουμε? Εγώ νομίζω ότι δεν σκέφτηκα στην αρχή. Βασικά βρέθηκα τυχαία. Πήγα στο σχολείο του χωριού, επειδή είμαι σε ένα χωριό λίγο έξω από το Καλοχώρι, ένα χιλιόμετρο δηλαδή. Mm-hmm. Βρέθηκα στο σχολείο και είδα άνθρωπο πανικόλητους. Και δεν ξέρω, ήταν αυτόματο το να
πού θα βρούμε σκηνές, αυτός τι έχει πάθει, να δούμε γιατρούς, τι θα κάνουμε. Χωρίς σκέψη, νομίζω. Μας πήγε, πήγε η κατάσταση, ναι. Οι συνθήκες μας. Και επειδή έχουμε και γυραιό πληθυσμό κυρίως στο χωριό, νιώσα ότι πρέπει να βοηθήσω αυτό. Αυτό που λέγαμε και πριν να ξεκινήσουμε την καταγραφή αυτής της κουβέντας και τηλεοπτικά, ότι σας βρήκε σαν να ήσασταν έτοιμοι, όχι για ένα τέτοιο γεγονός, αλλά επειδή ακριβώς έχετε καλλιεργήσει όλη αυτή την κουλτούρα της δικτύωσης μεταξύ σας θες, της προσφοράς, της αλληλεγγύης, είσαστε οργανωμένοι με όλες αυτές τις δράσεις που κάνετε τελευταία δεκαετία κάτω στο Αρκαλοχώρι, ήταν σαν να είχατε το know-how και να αυτοοργανωθήκατε μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Μαρία, εμείς ναι, αυτό βέβαια, βλέπαμε απ' έξω βέβαια. Να γίνεται. Μα αυτό έγινε, έτσι έγινε. Τα τηλέφωνα, ήταν ο ένας έπαιρνε τον άλλο τηλέφωνο, παιδιά από ίδια έτσι. Εγώ τον πρώτο διάστημα, την πρώτη εβδομάδα, είχα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο σπίτι μου. Και δεν κατάφερα να πάω, ήταν το σπίτι μου ανοιχτό, είχα τα πάντα μέσα. Είχα το παιδί μου σε σοκ. Ζούσατε εκείνη την εβδομάδα, πού μένατε, πού κοιμόσασταν. Στο αυτοκίνητο. Τρία άτομα σε ένα αυτοκίνητο. Σε σκηνή ή στο αυτοκίνητο. Στο αυτοκίνητο. Και έβλεπα βέβαια, εντάξει, αμέσως μετά λέω, δεν μπορώ, αφού δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου, δεν μπορώ να κάθομαι άλλο στο αυτοκίνητο, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πρέπει να πάω να βοηθήσω κι εγώ. Και έφυγα απόσταση με τα πόδια, γιατί έχω ένα κακό ή καλό, δεν ξέρω, δεν οδηγώ. Μάλιστα. Και έφυγα από και τη μία άκρη. Σε ποιο αυτοκίνητο έμενες, παιδί μου? Του άντρα μου. Συζύγου, ναι. Να το διευκρινίσουμε. Αυτή ήταν αυθόρμητη η ερώτηση, έως χαζή, αλλά θα πούμε. Ναι. Και έφυγες εσύ με τα ποδαράκια σου. Και πήγα απόσταση 3 χιλιόμετρα, 4 είναι. 3,5 περίπου. Εκεί με τις αποστάσεις, τα έχετε καλά στο Αρκαλοχώρι. Για να... Και εκεί προπονημένοι είσαστε. Να πάω να βοηθήσω. Πού με χρειαζόταν. Πήγα και λέω, παιδιά, πού με χρειάζεστε. Είμαι εδώ. Πού με χρειάζεστε. Και δεν σκέφτηκα, δηλαδή καθόλου, ούτε το παιδί μου σκέφτηκα, ούτε τον άντρα μου, ούτε τίποτα. Ούτε τον εαυτό μου. Είχες εξασφαλίσει ότι ήταν καλά, ότι ήταν ασφαλής. Ναι. Και μετά την ώρα δεν σκέφτεσαι τίποτα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν μετά που τακτοποίησαν κάποια πράγματα, γιατί μέσα από τον πολιτιστικό σύλλογο πρέπει να δώσουμε κάποια πάγκους, καρέκλες, σκηνές, τέντες για να δοθούν. Και αφού αυτό ανοίξαμε και το χώρο εκεί των εκδηλώσεων μας για να μπει κόσμο να κάθεται, που ήταν ασφαλή και γύρω στη γειτονιά. Πας πάνω, βλέπεις τι γίνεται. Παθαίνεις ένα σοκ, βλέπεις το στρατό από τη μια μεριά, βλέπεις το λέει το εκθεσιακό κέντρο, όπου ήταν εκεί, το στρατηγείο τέλος πάντων, ο κύριος Όγκος. Ναι. Σηκώνεις τα μανίκια και λες τώρα εδώ δίνω την ψυχή μου, κάνω ό,τι μπορώ. Έχετε οπουδήποτε εικόνα. Χρειαζόταν βοήθεια. Έχετε εικόνα πόσοι εθελοντές πέρασαν αυτό τον μήνα, είναι ένας μήνας και πια, από το Αρκαλοχώρι. Πριν από μέρες περίπου, είχε πει, ο Γιώργος προχτές είχε πει... Εμείς είχαμε κάνει ένα πρόχειρο σύστημα για εθελοντές. Την πρώτη μέρα δεν υπήρχε. Όχι, την δεύτερη μέρα να οργανώσαμε. Την πρώτη εβδομάδα ήταν πριν. Οργανώσαμε ένα σύστημα για να διανέμονται, ας πούμε, που χρειάζεται βοήθεια, να τους μπορούμε να τους στέλνουμε. Και νομίζω ότι από εκεί μόνο, δηλαδή τη δεύτερη εβδομάδα, που δεν ήταν όγκος, την πρώτη εβδομάδα ήταν ακόμα μεγαλύτερος, πρέπει να περάσανε γύρω στους. Χίλια άτομα σε 2 εβδομάδες. Όπου αυτοί οι χίλοι και παραπάνω, ναι. Σίγουρα, πολύ περισσότερο, ναι, πάνε και οι διπλάσιοι, είναι κάτοικοι της περιοχής? Όχι. Όχι όλοι. Εκτός, ήταν γνωστά σας πρόσωπα? Όχι. Επειδή οργανωνόταν ο μαραθώνιος, πολλοί άνθρωποι είχαν κλείσει τα εισιτήριά τους για να έρθουν να τρέξουν στον αγώνα και έχει μια μεγάλη συμμετοχή ο αγώνας. Μας λέγανε ότι εμείς δεν ακυρώνουμε τα εισιτήριά μας, θα έρθουμε να σας βοηθήσουμε. Επειδή είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Mm-hmm. Ξέρετε τι, το συγκινητικό είναι είχαμε δώσει τα τηλέφωνά μας, μας έπαιρνε για να μπορούμε να συντονίσουμε αυτό, να δίνουμε οδηγίες, πληροφορίες, ό,τι χρειαζόταν και μας έπαιρνε, ας πούμε, από τα Χανιά. Και είχε έρθει μια μέρα ένα λεωφορείο από τα Χανιά, με άτομα. Μας έπαιρνε τηλέφωνο από όλους τους νομούς. Και ερχόταν και θέλουμε βοηθήσουμε, οπουδήποτε είναι αυτό. Υπάρχει... Την προηγούμενη εβδομάδα είχε ένας κύριος 4 μέρες από την Ήρα και είπε ότι εγώ ήρθα, έχω να κάνω κάποιες εξετάσεις, θα έρθω 4 μέρες και βολούσε ο άνθρωπος. Ούτε στον τρελάνομαι. Είχε έρθει για εσάς. Ναι. Εθελοντής. Καμία σχέση με το νησί, καμία. Είπε ότι εγώ θα έρθω για να βοηθήσω 4 μέρες. Αυτό το πράγμα που συνέβαινε ειδικά τις πρώτες μέρες, στα τηλέφωνα, τι μπορούμε να κάνουμε. Άγνωστοι άνθρωποι, τρέχανε τα μάτια μας. Από τη συγκίνηση, από τη φόρτιση.
Όταν ναι, κάποιος αποφασίζει να ακόμα τα αφήσει και τώρα. Όλα και και τον Μπεν, παιδιά. Τον Μπεν. Το εξωτερικό. Ναι. Ήταν άνθρωποι του εξωτερικού. Ναι, ναι. Γερμανοί. Ένας Γάλλος. Και όταν φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Κλαίνουν. Θα ξανάρθουμε. Ή προσπαθούν να φέρουν βοήθεια και από τη χώρα τους. Να έρθουν και άλλοι παιδιά, άνθρωποι να στέλνουν μου ζήσαν τι, εγώ πρέπει να σας ρωτήσω, δώσε μας τη διεύθυνση που μπορούμε να στείλουμε πράγματα. Καλά, αυτό βέβαια το ότι πράγματα ήρθαν από όλη την Ελλάδα, ναι, είναι συγκινητικό. Δηλαδή υπήρχε ένα τηλέφωνο που δεν σταματούσε όλη μέρα από κόσμο που ήθελε να βοηθήσει. Το είχαμε κάνει και εμείς παλαιότερα μέσα από τον πολιτιστικό, σε κάποια άσχημα γεγονότα που μπορεί να συνέβαιναν στη χώρα μας, για να στέλνουμε βοήθεια. Ναι. Και λέγαμε πολλές φορές, πριν από λίγο καιρό, ετοιμάζαμε μια αποστολή να στείλουμε κάτω και λέγαμε, κοίταξε τώρα να δεις τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι, πώς τι βιώνουν. Και μπορεί να ξέρουμε ότι μετά από λίγο καιρό αυτό θα συνέβαινε σε εμάς. Τελικά η αλληλεγγύη είναι. Εδώ κολλάει αυτή η φράση Νικητούλα, σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Το είδαμε να γίνεται, βλέπαμε. Ακριβώς λίγες μέρες, ας πούμε, στα τέλη του καλοκαιριού, λίγες μέρες τι είχε συμβεί στην υπόλοιπη Ελλάδα με τις φωτιές, τους ανθρώπους να μένουν χωρίς σπίτια. Ξαφνικά είδαμε αυτή την εικόνα να έρχεται πιο κοντά μας. Εσείς τη ζήσατε. Και για μας ήταν σοκαριστικό που το είδαμε να συμβαίνει δίπλα μας. Πόσο μάλιστα εσάς που το βιώσατε. Και καταλαβαίνεις τι είναι να γίνεις, παιδιά, σαν πρόσφυγα μέσα στον τόπο σου. Έτσι. Αυτή η αίσθηση και η ανασφάλεια. Λανθασμένα μας έχουν αναφέρει και σαν πρόσφυγες. Ναι, είναι, δεν ξέρω αν κατά λάθος, ας πούμε, βγήκε γλώσσα λανθάνουσα σε κάποιον άνθρωπο, αλλά έχεις αυτή την αίσθηση. Έχεις χάσει την αιστεία σου, έχεις χάσει τη βάση σου. Είναι σαν να ξεκινάς πάλι από την αρχή. Έχεις αυτό το αίσθημα. Ναι. Αυτό είναι πολύ έντονο τώρα σε εμάς. Πάρα πολύ έντονο. Σε όλους. Τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και δεν έχει σταματήσει ακόμα το φαινόμενο. Και αυτό είναι. Τα τελευταία χρόνια είχαμε μάθει να βγάζουμε προς τα έξω τα καλοχώρια με μια καλή αίσθηση, με μια καλή γεύση. Μια κόσμο, δυναμική, όλο θετικό, το ωραίο το παράδειγμα. Είναι όμορφες στιγμές, συγκινητικές. Ξαφνικά ακούστηκε τα καλοχώρια παντού σε ένα γεγονός που εγώ προσωπικά ακόμα πολλές φορές δεν το πιστεύω ότι συμβαίνει. Το γεγονός είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και έτσι όπως εξελίχθηκε, έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, άλλαξε η ζωή χιλιάδων ανθρώπων στην περιοχή. Βλέπεις όμως ότι από εκεί μέσα έχει ξεπηδήσει και μία φοβερή αλληλεγγύη, ένα απίστευτο κύμα εθελοντισμού, που είπαμε ούτως ή άλλως το είχατε καλλιεργήσει εσείς, αλλά και άλλος κόσμος μπήκε σε όλο αυτό το πράγμα μέσα. Θέλω να μου πείτε, όλο αυτό, όλος αυτός ο όγκος προσφορών που έφτασε, έχετε καταφέρει να τον διαχειριστείτε σήμερα που μιλάμε? Ένα μήνα και μετά. Εννοείται τα πράγματα που όλα αυτά που έρχονται, τα ρούχα, οτιδήποτε τέλος πάντων, έχει έρθει σε υλικό. Καθημερινά γίνεται προσπάθεια να χωριστούν. Δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, είμαστε λίγοι ακόμα και αν τους φαινόμαστε πολύ. Στο ρουχισμό. Μήνει. Στο ρουχισμό νομίζω είναι πιο πολύ. Όπου Μαρία περίμενε, υπάρχουν ανάγκες ακόμα στην περιοχή ή έχουν καλυφθεί ανάγκες του κόσμου? Έχουμε πάρα πολλά. Συνεχίζουν και στέλνουν συνέχεια. Σήμερα δηλαδή παράλαβα εγώ γύρω στις 20 κούτες με κουβέρτες, με ρούχα, παιδικά. Έχουμε πάρα πολλά παιδικά. Δυστυχώς δεν έχουμε μικρά παιδιά. Ναι. Γιατί κυρίως τα μικρά παιδιά δεν είναι διαβρέφει. Μένουν σε ξενοδοχεία, οπότε δεν είναι στην περιοχή, δεν έχουν επιστρέψει. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλές οικογένειες, νομίζω 500 διάβασα σήμερα, δεν είμαι σίγουρη για τον αριθμό, είναι ακόμα. Από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Και περιμένουν τους οικίσκους να έρθουν και οι επόμενοι. Σήμερα, και οι επόμενοι. Σήμερα πρέπει να μπήκαν οι πρώτοι μέσα. Που ηλεκτροδοτήθηκαν την Τρίτη. Όπως έλεγε η Μαρία, έχει πληρότητα στα ρούχα, στα υπόλοιπα, οι ανάγκες. Συνεχώς θα υπάρχουν. Ναι, γιατί υπάρχει και κατανάλωση. Ποιες είναι οι βασικές αυτή τη στιγμή? Ναι. Εντάξει, τα τρόφιμα μακράς διαρκείας που συνέχεια δεν καταναλώνονται. Τα ήδη. Υπάρχουν τρόφιμα όπως υπάρχει υπερπληρότητα. Τα γεύματα, μακαρόνια και γάλα έχουν πάρα πολύ. Αλλά είναι και τα υπόλοιπα τρόφιμα που θέλεις να έχεις σε μία άκρη για να μπορείς εσύ να προσφέρεις κάτι στην οικογένειά σου εκείνη τη στιγμή. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν επιστρέψει στις δουλειές τους, δεν έχουν κανένα εισόδημα. Και οι επιχειρήσεις, έτσι, γιατί είναι για επιχειρήσεις, ναι. Υπάρχουν και πολλά σπίτια που ακόμα δεν έχουν ρεύμα και νερό, όχι επειδή δεν φτάνει το ρεύμα εκεί, αλλά επειδή καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις. Η πιο δύσκολη στιγμή που κληθήκατε να διαχειριστείτε, ποια είναι? Που λυγίσατε, που είπατε, δεν μπορώ εγώ αυτό να το παλέψω. Εγώ θυμάμαι μία.
Ήταν αρχοντικό, επειδή πήγαινα βόλτα με τους μηχανικούς για να δούμε τα σπίτια. Σε ένα σπίτι ήταν ένας παππούς, ο οποίος δεν αρνιόταν να βγει από το σπίτι του. Λέγανε μηχανική ότι είναι χάλια, έχει πέσει, είχε πέσει ο τείχος, ήταν όλα κενά και έπαιρνε τις πέτρες από κάτω και λέγε, εγώ θα το ξαναφτιάξω. Και βλέπεις ότι ψυχολογικά, ότι δεν... Δες πώς, ας πούμε, ακόμα αυτός ο άνθρωπος θα αντέξει αυτό. Για μένα το ψυχολογικό ήταν το πιο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους αυτούς, ειδικά τους μεγαλύτερους. Και να τους πεις ότι όλα καλά θα σε βοηθήσω εγώ. Φτιάξουμε. Αυτό ήταν το δύσκολο, να είσαι εσύ καλά και να τους πεις ότι όλα θα είναι καλά. Να στηρίξεις. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Όταν είχαμε πάει σε ένα άλλο χωριό, το Γάσι, ήταν δεύτερη-τρίτη μέρα και είχαμε πάρει με μια φίλη μας στη Ζαμπία πρωινό να πάμε από εκεί να τους δώσουμε. Πραγματικά και αυτό το χωριό έχει πέσει. Σχεδόν όλο. Και ξαφνικά λοιπόν ήταν εκεί, βλέπουμε σε μια πλατείτσα, είχαν βάλει σκηνές και μας ήταν κάποιες γιαγιάδες εκεί και μας και άρχισαν και έκλαιγαν. Mm. Και τους δώσαμε, τώρα δεν θυμάμαι τι ήταν αυτό που τους δώσαμε, και μας δίνανε ευχές. Και μας έλεγαν, πείτε μας κάτι καλό, κάτι ενθαρρυντικό. Mm. Δηλαδή, ότι όλα αυτά θα φτιάξουν, ας πούμε, δεν ξέρω. Που και να έχουν ζήσει αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή, ναι, τους τόσο. Και με παίρνει μια γιαγιά, λοιπόν, και μου λέει να σου δείξω το σπίτι μου. Και πραγματικά έχω κρατήσει και φωτογραφία. Έχει πέσει το ταβάνι και έχει πέσει πάνω στο κρεβάτι της, που αν ήταν εκείνη την στιγμή, και φυσικά θα την είχε σκοτώσει, αλλά ήταν έξω στην αυλή. Όμως, που ήταν η μέρα. Αυτό το πράγμα πάντως, ότι ήταν μια ομπρέλα προστασίας πάνω από το αργαλοχώρι και τα γύρω χωριά που έγινε ο σεισμός, βλέποντας όλα αυτά που έχουν πέσει κάτω και δεν υπάρχει ένα θύμα, εκτός από τον προφήτη Ηλία φυσικά, με τον Ιάκωβο που σκοτώθηκε. Νομίζω λυγίζεις περισσότερο στην εικόνα του λυκειωμένου ανθρώπου που είναι ανήμπορος. Και βλέπω πόση δύναμη θα έχει και να το ξαναφέρει. Εμείς η ελπίδα του πώς θα ξαναγεννηθεί, ρε παιδιά. Αυτός. Μαρία. Κι εγώ με μια γιαγιά, στα ρούχα πάνω που ήμουν υπεύθυνη, ήρθε με τις παντόφλες. Καλοκαίρι ήταν. Ναι, ήμασταν στο μετέχνιο σε εκείνη τη φάση. Μέσα σε δύο μέρες αλλάξαμε άλλο καιρό. Της βρήκα λοιπόν αμέσως ρούχα και παπούτσια και μου φιλούσε τα χέρια. Την ευχή της ευχής μου να είσαι παιδί μου και να σε προστατεύει πάντοτε η Παναγία. Αυτό ήταν. Από μια γιαγιά 80 χρονών, όσον η μαμά μου. Ναι. Αυτό εμένα, εκεί μιλήσα, εκεί δηλαδή. Νόμιζα ότι θα μείνω, βγήκα έξω και έκλαιγα. Ενώ δεν είχα κλάψει, δεν έχω κλάψει, ακόμα δεν έχω κλάψει. Το παλεύω να μην κλάψω. Κλαίω μόνη μου κάποια το βράδυ, που δεν με βλέπει κανένας. Τι σκέφτεσαι, τι φοβάσαι? Δεν φοβάμαι τίποτα. Τι σε κάνει να κλαίς επειδή να λυγίζεις? Κλαίω γιατί βλέπω, εγώ δεν είμαι από το Αρκαλοχώρι. Είμαι τα τελευταία 7 χρόνια εκεί, είμαι από ένα χωριό πιο νότια του Αρκαλοχωρίου. Λόγω της δουλειάς μου πήγα εκεί, αλλά έχω αγαπήσει αυτόν τον τόπο και με έχουν αγαπήσει. Είναι σαν να έχω γεννηθεί εκεί. Και όταν κλείνω τα μάτια μου και λέω, θα πω τώρα παραδείγματος χάρη Νικητούλα, το σπίτι της. Αυτό εμένα με κάνει, ενώ εγώ δεν έχω σπίτι στο Αρκαλοχώρι, μένω σε ενίκιο, αλλά σκέφτομαι το διπλανό μου, το φίλο μου. Γιατί είμαι 7 χρόνια τώρα στο Αρκαλοχώρι. Αυτά τα δύο παιδιά εδώ δίπλα μου, τις έχω σαν αδερφές μου. Και το ξέρουν, όπως πιστεύω και αυτές το όλοι ίδιο. Μαζί έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί, πάρα πολλά. Δουλεύουμε όλα τα εθελοντικά μαζί. Όλα τα εθελοντικά μαζί είμαστε, ναι. Από κουβάλουμε, ακούτες ό,τι θες. Είναι αυτό που λέμε, κάνουμε ένα τέτοιο και μαζευόμαστε όλοι. Αυτό οργανώνεστε. Ρουμπίνο, τι είσαι από εδώ? Αλλά έχει γίνει τόπος πια το Αρκαλοχώρι. 8,5 χρόνια. Αλλά έχω ξαναζήσει σεισμό στην Αθήνα, το 99, παρόμοια, με έναν οικογένεια στο σχολείο μας. Είναι η δεύτερη φορά. Όπου είχες και τότε τραυματική εμπειρία. Ένα μικρή. Ναι, και τότε είχαν πέσει. Θυμάμαι τότε από λάθη αυτά που λέμε ότι πρέπει να προσέχουμε στο σπίτι μας. Η γιαγιά μου είχε από πάνω ράφια με κορνίζες, φωτογραφίες των παιδιών. Πέσαν όλα πάνω μου και αυτά με τραυμάτισαν. Ήταν σαν ένα ντεζαβού, αλλά ήμουν πιο μικρή, τώρα το αντιμετωπίζω, ας πούμε. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι όποτε μιλάω με κάποιους ανθρώπους από κάτω, εντάξει, είναι λογικό, θα τους πάρεις αηλαπούς, εντάξει, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Ο άλλος εκείνη τη στιγμή δεν έχει την
την υπομονή, την όρεξη, ούτε το χρόνο να κάτσει να σου πει πραγματικά τι έχει μέσα του. Δηλαδή, ας πούμε, μιλάω με την Νικητούλα, οπότε μιλήσω με την Νικητούλα, είναι όλα, όχι όλα καλά. Είναι ότι θα το παλέψουμε, Ανδριανή. Θα το παλέψουμε. Έτσι. Μα είμαστε καλά. Δεν μπορεί να το κάνει. Είμαστε καλά, εννοώ ότι. Είμαστε καλά. Δηλαδή, αυτό έγινε ένα τεράστιο σεισμό. Πέσανε τόσα σπίτια. Μιλάμε για 3.450. Και ζούμε. Και ζούμε. Δηλαδή... ενώνουμε τις δυνάμεις μας τώρα για να ξαναγίνει το αργαλοχώρι. Αυτό που πρέπει να γίνει. Δημιουργήθηκε πρόσφατα τώρα και ένα ακόμη όργανο, ένας φορέας, όπου είπατε πάλι, ελάτε να ξαναοργανωθούμε. Καλύτερα. Μπράβο σας, παιδιά. Να καταγράψετε τα προβλήματα, ποιες είναι ακριβώς οι ανάγκες σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Από τα κτίρια μέχρι τις επιχειρήσεις, τους ανθρώπους, οτιδήποτε ανάγκη. Και είπατε, ελάτε, ας το δούμε ξανά πώς μπορούμε να το οργανώσουμε. Ναι, νεοσύστατο σύλλογος Ελπίς, ελπίδα. Ναι. Και... έχετε ελπίδα μέσα σας πραγματικά. Ναι, βέβαια. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη γενικά από τη φύση μου. Οπότε ονειρεύομαι ότι το Τραγκαλοχώρι μετά από λίγα χρόνια θα είναι μια πόλη που θα τη δείχνουν και θα λένε και τα πώς έγινε το Τραγκαλοχώρι και το όμορφο που είναι. Αλλά και εγώ τώρα όμορφο το βλέπω, βέβαια. Συνεχίζω να το βλέπω όμορφο. Στον οποίο σύλλογο χωριστήκαμε σε ομάδες που μας ζήτησαν. Πού νομίζεις ότι μπορείς να βοηθήσεις, μπες σε αυτήν την ομάδα. Ναι. Π.χ. τι ομάδες έχετε οργανώσει. Υπάρχει και ομάδα εθελοντισμού. Μέσα σε αυτή την ομάδα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορεί να μην τις θυμηθώ όλες. Είναι η ομάδα εθελοντών και δράσεων, είναι ομάδα για την γραμματιακή υποστήριξη, οικονομικά και συμβουλευτικά. Τι άλλο? Πάντα για επιχειρήσεις, για τα σχολεία, γιατί είναι πολλά διαφορετικά. Για το τμήμα όσον αφορά την εκπαίδευση, τα σχολεία. Όλα τα κομμάτια της κοινωνίας, τα δικαιωματικά που μπορεί να χρειαστούμε, ότι βοήθεια μπορεί κάποιος να θέλει για τους μηχανικούς για να κάνει μέχρι και μια αίτηση οτιδήποτε. Ναι, ναι. Να υπάρξουν όλα αυτά τα τμήματα χωρισμένα, ώστε να ξέρεις πού να απευθυνθείς. Για την ανοικοδόμηση ξανά. Βοήθειας, έτσι, θελοντών αυτά όλα. Ήθελα τώρα να κάνω το σχόλιο αυτό που οφείλω να το κάνω και σαν δημοσιογράφος και σαν άνθρωπος. Αυτά θα έπρεπε να τα έχει φροντίσει η πολιτεία από την πρώτη στιγμή όπου υπάρχει ανάγκη και προκύπτει εκτάκτως αυτή η ανάγκη. Να λειτουργούν αυτόματα όλα, έτσι. Θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το πρωτόκολλο λειτουργίας. Θα έπρεπε να υπάρχει τόσα κακά μας έχουν βρει σε αυτή τη χώρα. Αλλά σκέψου ότι γενικά στους περισσότερους τομείς είναι υποστελεχωμένα. Πόσο μάλλον σε ένα χωριό. Δηλαδή ακόμα και ο Δήμος είναι υποστελεχωμένος. Οπότε πόσα άτομα. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Αν δανειζόμασταν τις εικόνες του σινεμά, όπως γίνεται στην Αμερική, που γίνεται κάτι σε μία περιοχή και ξαφνικά οργανώνεται, σκάνε μύτη όλοι οι φορείς, ο στρατός, οι πάντες και ξαναχτίζεται μία πόλη δίπλα για να συνεχιστεί η ζωή των παιδιών, είπαμε αυτά γίνονται στα κινηματογραφικά πλατό. Εσείς βρήκατε σιγά σιγά τους ρυθμούς σας ή τους βρίσκετε ακόμη? Να πω κάτι, να προσθέσω κάτι. Με το που έγινε ο σεισμός, η αλήθεια βέβαια είναι, για να μην είμαστε και άδικοι, μέχρι το απόγευμα, ας πούμε, όλα είχαν στηθεί. Δηλαδή, είχε έρθει ο στρατός, είχαν στηθεί ο Ερυθρός Σταυρός, είχαν οι σκηνές, είχε έρθει... Ναι, δεν αφηθήκατε στο έλεος του Θεού. Ναι, θέλω να σου πω ότι λειτουργήσε γρήγορα. Πάμε στο από εκεί και μετά. Εμείς τώρα το πρόβλημά μας ποιο είναι. Λειτουργήσαν όλα αυτά, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, με τη βοήθεια των εθελοντών, του Δήμου, της περιφέρειας, όλα αυτά. Όλα καλά. Από τώρα και μετά είναι το πρόβλημα μας τώρα. Τώρα πάμε στην καθημερινή τώρα πάμε, ζωή. Τώρα που οι ρυθμοί μπαίνουν στο ρυθμό τους, που μπαίνουν στην καθημερινότητά μας. Εγώ, ας πούμε, ξαναγύρισα στη δουλειά μου, η Μαρία θα γυρίσει αύριο, η Ρουμπίνη επίσης. Οι εθελοντές είναι λιγότεροι. Τώρα, λοιπόν, πρέπει να γίνει αυτό που πρέπει. Τώρα πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες, να σταματήσει αυτό το πράγμα με τη γραφειοκρατία. Που έχουμε ένα κτίριο ετοιμόρροπο στο κέντρο του Αργαλοχωρίου. Και είναι κλειστός ο δρόμος. Δεν μπορεί ο κεντρικός. Να κλείσει αγορά, γιατί είναι τιμόρροπα τα κτίρια. Αυτό. Ναι, οι επιχειρήσεις είναι κλειστές. Δεν μπορεί να περάσει. Δηλαδή, ο κεντρικός δρόμος του Αργαλοχωρίου είναι κλειστός. Ναι. Δεν πρέπει να ξεκινήσει η ζωή από τις επιχειρήσεις. Να δοθεί μια προτεραιότητα λοιπόν εκεί αυτό. Ναι, γιατί. Να γίνει μια προτεραιοποίηση ουσιαστικά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δώσει προτεραιότητα σε κάτι. Γιατί είπε αυτό, εσύ το βλέπει. Μόνο είναι ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα. Τα σχολεία, τα παιδιά δεν έχουν γυρίσει ακόμα. Το λύκειο απέχει γιατί στάνε δεν υπάρχει κάποια καθοδήγηση. Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά. Σου λένε να κάνουν από τηλεκπαίδευση. Τηλεκπαίδευση από το ξενοδοχείο, από το αυτοκίνητο, από τη σχολεία. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτοί θα μπορούσε μια. Δεν θα στεγαστούν τις επόμενες μέρες και το λύκειο. Ναι, πρέπει να γίνει όλο αυτό πιο άμεσα. Να δουν επίσης. Έχουν χάσει ένα μήνα. Η επιχείρηση επίσης. Τώρα καλούνται οι επιχειρηματίες να πληρώσουν π.χ. τους ανθρώπους που έχουν θεωρητικά στα μαγαζιά, αλλά δεν λειτουργούσαν. Άρα
ό,τι έχουν πει. Είναι μια τεράστια. Είναι πολύ γραφειοκρατικά προβλήματα. Είναι μια τεράστια αλυσίδα. Δηλαδή, πολύ ωραίο αυτό που συζητάμε εμείς για τον εθελοντισμό, για την αυτόματη αντίδραση όλου του κόσμου. Εκεί έχει αυτό το ρομαντικό στοιχείο, το πολύ ανθρώπινο, που ακόμα υπάρχει στις μεταξύ σας σχέσεις, το δίκτυο που έχετε φτιάξει και πώς βοηθάτε. Και προσπαθείτε να τα λύσετε. Αλλά μετά, όταν αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα και προσγειώνεσαι, εκεί είναι που θέλεις τη στήριξη της πολιτείας. Εκεί. Και πιο γρήγορα βήματα. Κανείς δεν λέει ότι η πολιτεία διαφορεί. Πιο γρήγορα βήματα. Γιατί μιλάμε για τις ζωές σας από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα. Πέρασε γρήγορα η ώρα να πάτε πίσω στα πόστα σας. Εντάξει, τέτοια ώρα τώρα δεν θα πάμε. Τώρα έχουν πέσει λίγο οι ρυθμοί. Εμάς υπάρχει θρησκευτικό καταβλισμό. Κανονικά συνεχίζεται. Τώρα σίγουρα θα είναι έξω άνθρωποι. Κάθονται, έχουμε τις σκηνές δίπλα, κάθονται, τρώνε. Ναι, αναγκαστικά είναι η ζωή τους έξω στον δρόμο ούτως ή άλλως. Ο εθελοντισμός δεν σταματάει ποτέ. Είναι κάθε μέρα. Και με πολλές αιτίες. Ναι, είναι κάθε μέρα. Είναι απόγεια να το θέλεις να το κάνεις αυτό. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και τα κουβεντιάσαμε αυτά, κυρίες μου. Εύχομαι να μας δοθούν και άλλες αφορμές, ωραίες αφορμές, να τα ξαναπούμε. Την επόμενη φορά θα έρθουμε για άλλο λόγο. Ναι. Για να δείξουμε φωτογραφίες από το καινούριο Αρκαλοχώρι. Πώς έχει γίνει η μαραθώνη και από αυτό. Από τις εκδηλώσεις μας, από ευχάριστα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.